Ποιος είμαι? Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι είμαστε πνεύμα, ψυχή και σώμα. Παρ' όλα αυτά, συνήθως δεν το ακούμε με αυτή τη σειρά. Συνήθως λέμε πως είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα, και αυτό γίνεται γιατί στην πραγματικότητα έχουμε περισσότερη επίγνωση του σώματός μας από ότι της ψυχής μας ή του πνεύματός μας. Και αυτό μας οδηγεί σε μια εκτίμηση του ποιοι πραγματικά είμαστε. Έτσι κι αλλιώς το σώμα είναι αυτό που φαίνεται. Το φροντίζουμε όσο μπορούμε. Το προσέχουμε, το μαυρίζουμε, το γυμνάζουμε, μετράμε τις αναλογίες του. Ύψος, πλάτος, βάρος. Όμως η πραγματικότητα είναι πως μια μέρα θα καταλήξει πίσω στο χώμα από το οποίο ο Θεός το δημιούργησε. Δεν είμαστε βέβαια μόνο σώματα. Η ψυχή μας είναι η βάση των συναισθημάτων μας. Τα συναισθήματά μας είναι αυτά που πολλές φορές επηρεάζουν τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας. Το πνεύμα μας είναι αυτό το κομμάτι μας που θα ζήσει στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Μέσω του πνεύματός μας μπορούμε να συνδεθούμε με το πνεύμα του Θεού, το οποίο συμμαρτυρεί πως είμαστε παιδιά του. Οπότε, ποιος είμαι? Είμαι ένα πνεύμα με ψυχή, απλώς κατοικώ για κάποια χρόνια σε ένα σώμα. Ο κόσμος είναι γεμάτος με βιβλία και βίντεο για την αυτοβελτίωση και τα περισσότερα από αυτά μιλούν κυρίως για την υλική μας φύση. Μας λένε πως να ντυνόμαστε για να είμαστε επιτυχημένοι. Έχουμε καλές συμβουλές για το πως να έχουμε το πάνω χέρι στις σχέσεις μας. Εστιάζουν στην απώλεια βάρους και άλλες πτυχές του υλικού μας εαυτού, αλλά υπάρχουν και αυτά τα οποία εστιάζουν στη ψυχή, στα συναισθήματά μας. Αυτά μας διδάσκουν πώς να αποκτούμε φίλους, πώς να έχουμε έλεγχο των συναισθημάτων μας, ώστε να μπορούμε να έχουμε επιρροή και έλεγχο επάνω στον εαυτό μας και τους άλλους. Είμαι πνεύμα, έχω ψυχή και κατοικώ σε ένα σώμα. Και γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι ο καλύτερος καθρέφτης αυτοβοήθειας, αυτοεκτίμησης, αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης. Είναι το καλύτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ γιατί ακριβώς μπορεί να εξηγήσει το ποιος πραγματικά είμαι. Και θα το επαναλάβω. Ποιος είμαι? Είμαι ένα πνεύμα δημιουργημένο κατ' εικόνα Θεού.